Η Δημοτική Αρχή με χθεσινή της ανακοίνωση καλεί τους πάντες να στηρίξουν την προσπάθεια υποκατάστασης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την τήρηση της νομιμότητας και τη λειτουργία των σφαγείων με βασικό άξονα την αποφυγή δημιουργία σε νέο γκέτο, με παράλληλη διάλυση του καταβλισμού των Τσιγκάνων στην περιοχή των σφαγείων. Η Δημοτική Αρχή στυλιτεύει ανακριτή και επέσχυτα δημοσιεύματα που προσπαθούν να εμπλέξουν το Δήμο σε εντάσεις με τους Ρωμά. Ένταση δημιουργήθηκε προχθές στις λαϊκές κατοικίες στο Αρμοστόλι μεταξύ κατοίκων και οικογένειας Ρωμά, η οποία επιχείρησε να κατασταθεί σε κατοικία στη συγκεκριμένη περιοχή, επικαλούμενη μίσθωση από Αρμοστολιώτη που φέρεται ως ιδιοκτήτης με θυσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάτοικοι από την πλευρά του ισχυρίζονται ότι η συγκεκριμένη οικία ανήκει σε εργοστολιώτη μετανάστη στην Αυστραλία, ο οποίος απεβίωσε και οι κληρονόμοι του δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί. Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν με την παρέμβαση της αστυνομίας και το θέμα ίσως λυθεί στα αστικά δικαστήρια. Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης, κ. Νίκη Παναγιωτοπούλου, αδελφή του Δημάρχου Ιθάκης, κ. Γιάννη Κασιανό, μίλησε τον επικεφαλή τη Ελλάς ως αντιπολίτευση του Δήμου, κ. Χρήστο Σκληρό, γιατί όπως αναφέρει στη μήνυσή τη, ο κ. Σκληρό κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την αποκάλεσε ψεύτρα, συκοφάντησα, ιστερικά και άσχετη. Όπως αναφέρεται στη μήνυση, η κυρία Παναγιωτοπούλου κατά την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά τη συζήτηση του προβλήματος των σκουπιδιών, ο κύριος Σκληρός άρχισε να αναφέρεται στο θέμα της καθυστέρησης του προϋπολογισμού και μετά την παρατήρηση της Προέδρου ότι είναι εκτός θέματος, απάντησε με τρόπους που η κυρία Παναγιωτοπούλου θεώρησε προσβλητικούς και κατέθεσε μήνυση εναντίον του. 10 διοικητικοί υπάλληλοι του νομού μας στήθενται σε διαθεσιμότητα σε σύνολο 1.891 σε όλη τη χώρα. Οι 10 υπάλληλοι του νομού μας είναι Παυλάτου Αγγελική, Αυγουστάτου Ειρήνη, Δρακάτου Ευαγγελία, Τζορτζάτου Σιμεών, Λεγάτου Αγγελική, Μουρελάτου Ελισάβετ, Άνινος Νικόλαος, Μαζαρακιώτης Αντώνιος, Χαϊδεμένος Γεράσιμος και Παυλάτος Αλέξανδρος. Την τρίτη θέση κατέκτησε μετά από σπουδαία εμφάνιση η Γυμναστική Εταιρεία Κεφαλινίας στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Παμπέδων Παγκορασίδων που έγινε το περασμένο Σάββατο στην Πάτρα. Η ΓΕΚ κατέλαβε την τρίτη θέση ανάμεσα σε 18 ομάδες από Πάτρα, Πύργου, Ζάκυνθο, Λευκάδα και Αγρίνιο. Από τους αθλητές μας ξεχώρισε η Dream Team του ύψους με τους Τίλη Παπαδημητρίου, Μουίκη και Πατριστάτο να καταλαμβάνουν τις 4 πρώτες θέσεις και τις πετινά του Κελορκίδη να έρχονται τρίτη και πέμπτη αντίστοιχα στο ύψος των Πακορασίδων. Πρωτιές είχαμε από τον Στέφανο Μπατιστάτο με 12.34 στο τριπλούν και από τον Νίκο Κοντάκη στα 150 μέτρα. Ο Μπατιστάτος μετά τους Μουίκη και Τίλ έγινε ο τρίτος που έχει φτάσει φέτος στο όριο της συμμετοχής στο Πανελληνικό Πρωτάθλημα. Φιλανθρωπικός ποδοσφαιρικός αγώνας έγινε προχθές στο γήπεδο Αργοστολίου, τον οποίο διοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη και η Έψη. Στον αγώνα συμμετείχαν τα ποδοσφαιρικά σωματεία Πάγκη Παλαιμιακός, Παλαιξουριακός και Παπαιδιακός με τις παιδικές τους ομάδες. Αντί εισιτηρίου προσφέρθηκαν τρόφιμα για την ενίσχυση των αγώνων. Στον αγώνα παραβρέθηκαν ο πρωτοσύκυλος της Μητρόπολης, Πατήρ Γεράσιμος Φωκάς και ο εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Αργοστολίου, Πατήρ Ιωάννης Μεσολοράς, οι οποίοι μίλησαν στους μικρούς ποδοσφαιριστές και τους έδωσαν συγχαρητήρια για τη συμμετοχή τους. Από την Εύσκη παραβρέθηκαν ο πρόεδρος Βαγγέλης Μητσοτάκης και ο αντιπρόεδρος Θέμης Βαλσαμής. Το φιλανθρωπικό έργο συνεχίζεται και στο τουρνουά Κέφαλος 2013, το οποίο ξεκίνησε χθες. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την